Αμήν, αδερφιά. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού μας. Θα μείνουμε έως το τέλος, αδερφιά. Θα μείνουμε έως ότου έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Γι' αυτό μας εκάλεσε ο Κύριος, γι' αυτό μας έσωσε ο Κύριος, για έναν σκοπό, για να πάμε μια μέρα στον ουρανό, αδερφιά. Και αυτό θα είναι πάντοτε η σκέψη μας, ότι μια μέρα ο Κύριος θα έρθει και θα τελειώσουν όλα αυτά. Όμως τώρα υπάρχει αγώνας και θα μείνουμε σε αυτόν τον αγώνα με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού μας και του Πνεύματος του Αγίου, αδελφιά. Θα ήθελα να διαβάσω από το Κολοσσαείς Β. Κολοσσαείς Β, από την αρχή. Διότι θέλω να εξεύρετε ο οποίον μέγαν αγώνα έχουν δια σας και τους εν τη Λαοδικία και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός, δια να παρηγορηθώσιν η καρδιά αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίζωσι το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Ιησού Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο για να μη σας εξαπατά τις με παθηνολογίαν, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών χαίρον και βλέπων την τάξη σας και την σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεως σας. Αμήν, αδέρφια. Βλέπουμε τον αδερφό μας, αδέρφια, που είχε αυτόν τον αγώνα σε αυτήν την πορεία του. Και είχε αυτό το ενδιαφέρον σε αυτούς που μίλησε, τον Ιησού Χριστό. Άραγε μένωνε. Και ήταν η μέρημνά του αυτή, αδερφιά. Ο αγώνας του να βλέπει τα παιδιά του να μένουν στην πίστη. Και αυτή είναι και η αγωνία του Ιησού Χριστού, αδερφιά. Να βλέπει να μένουν τα παιδιά του μέσα στον αγώνα, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις δοκιμασίες, να μένω ό,τι και να έρθει. Αυτός είναι ο αγώνας. Μένει η αδερφή μου, μένει ο αδερφός μου. Η αγωνία αυτή, το παιδί μου, ο συνάδελφός μου, να μείνει στο Χριστό, να μείνει σε αυτήν την οδό. Και πιστεύω ότι, και αυτό είναι για μας, αδέρφια, ότι η αγωνία μας να είναι να μένει ο αδερφός, να μένει η αδερφή, τα παιδιά μας να σωθούνε, να έρθουν με μέρα για αυτά στον ουρανό. Ο Παύλος, αδερφός μας, είχε αυτόν να ξέβρεται, λέει. Πόσα αγώνα έχω για σας, λέει. Αγωνίζεται ο αδερφός μας. Και είναι πολύ καλό όταν βλέπω ο αδερφός μου να αγωνίζεται για μένα, να ενδιαφέρεται για μένα. Η αδερφή, αδερφέ μου, είσαι καλά? Μένει στην πίστη? Μίλησα πριν μερικές ημέρες με μια ψυχή, αδερφιά, γιατί μήνες έχω να την δω και είπα, θα, τι γίνεται,
Και πήρα τηλέφωνο, αδέρφια. Και ενώ μιλούσαμε, και λέω αυτή την ψυχή, μην χάσεις την επαφή στον Ιησού Χριστό. Με ό,τι γίνονται, με ό,τι συμβαίνουν στη ζωή σου. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Μην αφήσεις το πρόσωπο που λέγεται ο Ιησούς Χριστός. Και ήρθε η απάντηση, Στέφανε, πιστεύεις ότι υπάρχει ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός? Το πνεύμα της απιστίας, αδερφιά, θέλει ο εχθρός της ψυχής να πάρει, να βάλει απιστία μέσα στην καρδιά για ότι υπάρχει ο Θεός. Να φανταστούμε, ο Ιώβ, και είπε αυτήν την ψυχή, εάν ο Ιώβ έλεγε ότι δεν υπάρχει ο Θεός, θα έχανε τη γυναίκα του, θα έχανε τα παιδιά του και την ίδια του την ψυχή, αδερφιά. Δεν πάει να πει ότι εάν έρχεται κάτι στη ζωή μου, βγάζω έξω το Θεό. Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός είναι μόνο για τις ευλογίες. Ο Θεός είναι μόνο όταν παίρνω και λαβαίνω. Εκεί υπάρχει ο Θεός. Αλλά στη δυσκολία, πού είναι τώρα ο Θεός? Το πιστεύεις αυτό, μου λέει. Λέω, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός υπάρχει και μία μέρα θα έρθει να μας παραλάβει. Θα είσαι έτοιμος για εκείνη την ημέρα, ή θα κοιτάζεις τα προβλήματα, τις μέριμνες? Το κάλεσμα είναι προσωπικό, είπα στην ψυχή. Προσωπικά ήρθε ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν ήρθε για κανέναν άλλον. Για σένα ήρθε. Το τι θα κάνει με τον άλλον και με τον πλησίον, είναι άλλο έργο αυτό. Άλλο έργο είναι η επαφή μου με τον Ιησού Χριστό. Σε παρακαλώ, έλα στην εκκλησία. Έλα να δεις τα αδέρφια σου. Έλα να θυμηθείς πάλι ότι υπάρχει Χριστός και σε αγαπάει. Θα δοκιμαστούμε, αδέρφια. Θα δοκιμαστούμε προσωπικά, αλλά θα προσευχόμαστε να ανοίξει τα μάτια ο Κύριος ότι υπάρχει ο Χριστός. Θα μείνουμε στον αγώνα, αδέρφια, ό,τι και να έρθει. Τόσα αδέρφια έχουν αγώνα, αλλά μένουν στον Χριστό. Γιατί πιστεύουν ότι στο τέλος ο Κύριος θα τους ευλογήσει. Ο Κύριος δεν είναι τελείωσε ακόμα. Και αυτός θα είναι ο αγώνας μας, αδέρφια. Και είπα ότι υπάρχει ο Θεός και υπάρχει ο Χριστός. Όλα αυτά που βλέπεις, τα έκανε αυτός. Τον ήλιο, τα αστέρια. Αδέρφια, να μην χάσουμε την πίστη μας όταν έρχονται οι δυσκολίες. Όταν βλέπουμε ότι δεν έρχεται αυτή η ψυχή. Όταν βλέπουμε ότι δεν αναζητάει αυτή η ψυχή. Εμείς θα μείνουμε στον αγώνα αυτόν, αδέρφια. Ο Κύριος μας αγωνίζεται και αυτή είναι η αγωνία του Ιησού Χριστού. Να βλέπει να μένουν τα παιδιά του, αδέρφια. Και αν μέσα στις δυσκολίες, να βλέπει ο Κύριος μας ότι το παιδί μου μένει σταθερό. Και θα μείνουμε, αδέρφια, εις τον αγώνα αυτό. Ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας για να μας πάει μια μέρα στον ουρανό.
Και αν δεν λυθούν τα προβλήματα, αδέρφια, θα μείνουμε στον Κύριο, αδέρφια. Προσευχόμαστε να θεραπεύσει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι οι μέρες περνάνε. Θα αφήσουμε τις ημέρες να περάσουν, αδέρφια. Εμείς θα μείνουμε με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Εώς ότου επέμβει Αυτός. Εώς ότου σώσει Αυτός. Εγώ θα μείνω. Ας και ο άντρας μου, η γυναίκα μου, αδιαφορούνε. Εγώ θα μείνω στον Χριστό. Και τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδέρφια. Μόνο θέλω να δει την πίστη ότι το παιδί μου μένει εις τον αγώναν αυτόν και δεν αφήνει τον Ιησού Χριστό. Για να παρηγορηθώσουν οι καρδίες αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίζωσι το μυστήριο του Θεού και Πατρός και Ιησού Χριστού. Αδέρφια, πώς θα μάθω εάν δεν μελετάω το Λόγο του Θεού, εάν δεν βλέπω πώς περάσανε αυτοί οι άνθρωποι, ότι και εγώ θα τα περάσω αυτά. Και θα δω ότι μείνανε αυτοί οι άνθρωποι, οι πιστοί, ως το τέλος, και ο Κύριος τους ευλόγησε. Και ο Κύριος θα μας ευλογήσει όταν βλέπει ότι μένουμε στον αγώνα αυτόν, αδέρφια. Έχουμε την αγωνία αυτή, άρα και τι θα γίνει με το παιδί μου, τι θα γίνει με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου. Θα μείνουμε σε αυτόν τον αγώνα, αδέρφια, έως το τέλος. Με τη μητέρα μου, με τον πατέρα μου. Θα μείνουμε έως το τέλος, αδέρφια. Αυτόν τον αγώνα τον είχε ο Παύλος, έως το τέλος. Θα ήθελα να φύγω, λέει, αλλά για σας ήθελα να μείνει. Αγαπούσε τόσο τα αδέρφια αυτά, αδέρφια, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έβλεπε το τι αγώνας γίνεται εις τη Λαοδικία, λέει, και γνωρίζουμε την Εκκλησία αυτήν. Το τι αγώνα είχε, άμα διαβάσουμε στην Αποκάλυψη. Θα μείνουμε στην αγάπη αυτήν. Την πρώτη αγάπη θέλει να πάρει ο εχθρός της ψυχής μας, αδέρφια. Να μην αγαπάμε πλέον το Θεό. Να μην εμπιστευόμαστε πλέον το Θεό. Αυτό θέλει να κάνει ο εχθρός της ψυχής μας, αδέρφια. Να πάρει την αγάπη αυτήν για τον Ιησού Χριστό. Δεν έκαμε τη χάρη αυτήν. Γνωρίζουμε ότι μας αγαπάει. Και το απόδειξε αυτό. Ότι άφησε τον ουρανό να βρει εσένα και εμένα, αδέρφια. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Θα μείνουμε σε αυτήν, αδέρφια. Εν οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Αυτό να μας δίνει ο Κύριος, αδέρφια. Πώς να μιλάμε, πώς να φερνόμαστε σε κάθε μία ψυχή στον δρόμο και στην Εκκλησία. Σοφία του Θεού, αδέρφια. Λέγω δε τούτο για να μη σας αξαπατά τις με πιθανολογίαν. Έρχονται άνθρωποι, αδερφιά, τόσες πολλές δυσκολίες, αδερφιά, μέσα στον κόσμο αυτόν. Τόσα πολλά, αδερφιά. Η πηξίδα μας είναι όμως ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Τόσα πολλά γίνονται, τόσα πολλά ακούγονται. Κάθε άνθρωποι βγαίνουν και λένε, βρήκα κάτι το άλλο, κάτι νέο, μια αποκάλυψη βρήκα. Θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού, αδέρφια. Για να μην σας εξαπατήσει τι, λέει ο Παύλος. Φυλάξετε το Λόγο του Χριστού, την Αγία Γραφή, αδέρφια. Δεν θα ακούμε άλλες φωνές, διδασκαλίες. Ο Λόγος που σε αναγέννησε και με αναγέννησε, σε Αυτόν θα μείνω. Διότι αν και κατά το σώμα μου είμαι απόν, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπον την τάξη σας. Να βλέπει ο Κύριος την τάξη, αδρέφια μας. Την τάξη στα σπίτια μας, την τάξη και μέσα στην Εκκλησία. Κάθε τι να έχει την ώρα του, το πότε θα κινηθεί κάποιος.
η τάξη αυτή, αδερφιά. Ο Θεός που πιστεύουμε είναι Θεός τάξιος. Αγαπάει την ειρήνη, την τάξη και την σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεών σας. Σταθερότητα, αδερφιά. Στο τέλος αυτό χρειαζόμαστε τη σταθερότητα, να μένουμε σταθεροί εκεί που μας έβολε ο Χριστός. Δεν θα πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Άκουσα κάτι, θα πάω έτσι. Άκουσα κάτι άλλο, θα πάω έτσι. Θα μείνουμε σταθεροί. Ο λόγος αυτός που μας αναγέννησε, του Ιησού Χριστού, αδερφιά. Λάθη θα γίνουνε, είμαστε άνθρωποι και θα μετανοούμε. Κύριε, συγχώρεσέ με. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέω στον Κύριο, συγχώρεσέ με, Κύριε. Πιστεύω ότι εσύ θα αναλάβεις. Πότε να μιλήσω, πότε να πω, δώσε μου σοφία, Κύριε. Ίσως μπορεί κάτι να μιλήσω που δεν θα είναι η ώρα αυτήν. Εσύ, Κύριε, να πέμπεις εις την ώρα σου για να γίνει έργο σωστό, αδερφιά. Έργο σωτηρίας, αδερφιά. Και χωρίς βιασύνη. Θα περιμένουμε τον Κύριο. Κύριε, δείξε μου εσύ. Μίλησε μου εσύ. Οδήγησε μου εσύ. Εγώ να ελαττώνομαι, εσύ να φαίνεσαι. Αδέρφια, αυτό που άρχισε ο Κύριος θα το τελειώσει. Θα μείνουμε στην αγάπη του Χριστού. Με σταθερότητα στην Εκκλησία, στην αγάπη και στην ενότητα. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδέρφια.